περνούμε. Αν δεν περνούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Για το Όχι. Απερίφραστη και ομόθυμη ήταν η καταδίκη της βίαιης επίθεσης του Ηλία Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλη και τη Ρεναδούρου. Η πολιτεία δεν έχει ανοχή σε φαινόμενα που παραβιάζουν τους κανόνες μιας δημοκρατικής πολιτείας και θίγουν το συλλογικό αξιακό μας υπόβαθρο. Ο Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος συνομίλησε τηλεφωνικά με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του, ενώ δήλωσε τη συμπαράστασή του στην Αλέκα Παπαρίγα και τον Αλέξη Τσίπρα. Την ανάγκη να διεξαχθεί ο προεκλογικός αγώνας στο πλαίσιο της νομιμότητας, τόνισε στην επικοινωνία του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Η επίθεση αυτή είναι επίθεση εναντίον κάθε δημοκρατικού πολίτη. Αλίμονο αν οι πολιτικές διαφορές λύνονταν με τη βία. Η πρωτοφανής έκρηξη βίας σόκαρε το πολιτικό σύστημα. Η βία και η πρόκληση είναι φαινόμενα βαθιάς παρακμής. Τα καταδικάζουμε, πρέπει να τα απομονώσουμε και κυρίως δεν πρέπει να τα αφήσουμε να διαιρέσουν τον ελληνικό λαό σε μια στιγμή που η πατρίδα μας έχει όλους ανάγκη να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε αυτή τη βαθιά κρίση που περνάμε. Αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο αυτής της ναζιστικής οργάνωσης. Το άθλιο και πραγματικό πρόσωπο αυτής της ναζιστικής οργάνωσης. Είναι πρώτα και κύρια μια πολιτική πράξη εκ μέρους τους. Επίθεση από τη Χρυσή Αυγή στις Σέρες, στο βουλευτή Στάθη Κουτμερίδη, κατήγγειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τον κίνδυνο εκφασισμού της κοινωνίας. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το τραγικό κίνδυνο να διολυστήσουμε σε συμπεριφορές αυταρχικές. Όσοι θεωρούν ή και καλλιεργούν τη λογική ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ότι η χρήση βίας ή και η ανοχή στη χρήση βίας είναι δικαιολογημένη για πολιτικούς λόγους, οδηγούν στην καταπάτηση βασικών δημοκρατικών αξιών, οδηγούν την πολιτική ζωή στον εκφασισμό της, δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στη θέση της κυρίας Δούρου και της κυρίας Κανέλη είμαστε όλοι μας. Απέναντι σε αυτούς τους νεοναζιστές, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν πλέον και στο τηλεοπτικό χρόνο. Οι ίδιοι όμως έχουν την ευθύνη και εκείνοι που νομιμοποίησαν τους ναζιστές. Κόμματα και βουλευτές δηλώνουν ότι δεν θα μετέχουν σε πάνελ με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. Η απάντηση στη Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να είναι ούτε οδόντας αντί οδόντος, ούτε κάποια πολιτική ρεβασισμού. Την απάντηση καταρχήν πρέπει να τη δώσει στις εκλογές ο λαός. Το φίδι πια έχει βγει από το αυγό. Η ίδια η κοινωνία οφείλει να απομονώσει. Αυτή την ιδεολογία η οποία μετατρέπεται και σε εγκληματική πράξη. Για αυγό του φιδιού που υπονομεύει την εθνική ενότητα έκαναν λόγο στο σύνολό τους τα πολιτικά κόμματα. Ζητώ συγγνώμη από τον Νικολαό που με πράξεις και αβαρίες, με ενέργειες και λάθη του πολιτικού κόσμου επιτρέψαμε σε αυτό το μόρφωμα να πάρει δύναμη. Το αυγό του φιδιού έσπασε. Και δαγκώνει. Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε στα κανάλια το νέο τρομοκρατικό χτύπημα των φασιστών, τον Ισο Ανταρσία. Ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής κάλυψε τον Ηλία Κασιδιάρη, μοιράζοντας τις ευθύνες και στη Λιάνα Κανέλη. Είδατε την πράξη του Κασιδιάρη, δεν είδα τις πράξεις της Κανέλη και της Ιβρής. Καταδικάζω την επίθεση και τη Λιάνας Κανέλη και του Κασιδιάρη. Και ένα χαστούκι θα παραδοθεί, το οποίο δεν κάνει μήνυση αυτό που είπα για χαστούκι. Το βίαιο περιστατικό καταδίκασε απερίφραστα και η Ένωση Συντακτών.